Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει το αεροδρόμιο Μακεδονία και σε ειδική εκδήλωση για την ολοκλήρωση της επένδυσης της Φράπορτ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Πάμε λοιπόν στο Χρήστο Νικολαίδη. Χρήστο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι απολύτως έτοιμη όχι μόνο στον οικονομικό αλλά και σε όλους τους τομείς να υποδεχθεί τουρίστες κατά τη φετινή θερινή περίοδο αναμένεται να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας το δεύτερο τερματικό σταθμό εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρόκειται για ένα τεράστια σημασία σε έργο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς ουσιαστικά διπλασιάζει την ικανότητα του αεροδρομίου Μακεδονία να υποδέχεται αεροσκάφη και επισκέπτες. Θα εγκαινιαστεί μέσα στα επόμενα λεπτά. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αποχωρώντας από την περιοχή της Καλαμαριάς, την οποία επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαμε ένταση όταν διαδηλωτές του ΠΑΜΕ προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πομπή των αυτοκινήτων του, με αποτέλεσμα να αποθηθούν από τους αστυνομικούς και τα ΜΑΤ που βρίσκονταν στην περιοχή. Λοιπόν, βλέπουμε τις εικόνες. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη για το ρεπορτάζ.